Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κομιτσίτη. Καλώς ήρθατε, Γιώργο με λένε. Καλημέρα Γιώργο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νέα τετραετία. Δώσ' μου έτσι να καταλάβω, τι έγινε, εσύ γιατί δεν πήγες πρώτη Κυριακή, τι έγινε? Ήταν μια από τις, είναι η τέταρτη μου, τέταρτη φορά που κατεβαίνω ως υποψήφιος. Ήταν θεωρώ μια από τις πιο δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Παρ' όλα αυτά, την τελευταία εβδομάδα ήταν πάρα πολύ σκληρή. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Υπήρχε έτσι μια ένταση, όχι από τη δική μας πλευρά, αλλά παρόλα αυτά τέλος πάντων τελειώσανε. Σε πίκρανε άνθρωποι, σε πίκρανε? Πολλοί. Δικοί σου άνθρωποι προφανώς. Και δικοί μου άνθρωποι, ναι. Αυτοί πικραίνουν. Δεν είναι δικοί σου, υποτίθεται. Ναι, τότε νιώθεις πικρά. Βέβαια. Όταν δεν είναι δικό σου, δεν σε νοιάζει. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν γνωρίζω πράγματα, ούτε έχω κάνει ρεπορτάζ. Είμαι σίγουρος όμως ότι μια χαλάρωσή σου μετά από φωτιές, μετά από χιόνια, μετά από προσωπικές απώλειες, μια μικρή σου χαλάρωση, δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους να διεκδικήσουν. Γιατί έτσι πάντα γίνεται. Έτσι έγινε. Νομίζω ότι το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα. Ειδικά το τρίτο. Κατάλαβα. Αλλά τους περίμενε στη γωνία την τελευταία εβδομάδα, Εντάξει, δεν το περιμένανε βέβαια. Ναι. Δεν, μάλλον υποτίμησαν. Έτσι, δεν υποτίμησαν εμένα, υποτίμησαν τον κόσμο που με στηρίζει. Γιατί πραγματικά, Γιώργο, τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Στο νησί έχουν γίνει έργα τα οποία είναι ορατά και φαίνονται, δεν είναι θα. Είναι έργα σημαντικά, τα έχουμε πει πολλές φορές, με έχεις βγάλει, τα έχουμε ανακοινώσει, τα έχουμε πει, έχουν τελειώσει, έχουν δοθεί στους πολίτες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν σε εξέλιξη με χρηματοδοτήσεις εξίσου σημαντικά έργα για το νησί που θα οθήσουν την ανάπτυξη, θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα λύσουν χρόνια προβλήματα που μας ταλανίζουν. Μου έλεγε κάποιος, Πέτρο, την Παρασκευή, τώρα δεν θα σου πω ποιος, μου έλεγε ότι η Αλόνισσος είναι η ανερχόμενη δύναμη στο σποράδο, στον τουρισμό. Βέβαια δεν ήξερε ότι στη Σκιάθο θα εκλεγεί ο Τζούμπας, πιστεύει σε κάτι άλλο, δεν το γνώριζε, είχε μια άλλη εικόνα ο άνθρωπος και επομένως θα είναι και Σκιάθος μαζί στη διεκδίκηση αυτή. Αλλά για σένα μου έλεγε ότι βαφήνεις, έρχονται πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτό και θα είναι η ανερχόμενη δύναμη στον τουρισμό για τις Σποράδες. Έτσι μου λέγε. Τώρα δεν θέλω να σου πω ποιος ήταν αυτός. Ναι. Δεν πειράζει. Έχεις πάρα πολλά λοιπόν. Έχεις πάρα πολλά μέσα στα προγράμματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και σχεδιάζουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Με τις καταδύσεις θα είναι ένα κομμάτι που... Αυτό μου είπε, για τις καταδύσεις. Για τις καταδύσεις μου είπε. Ναι, για το κατοικητικό τουρισμό έχω πιστέψει, γιατί θα είναι και... αν συντονιστεί μαζί με τον περιπατητικό, θα είναι δύο μορφές τουρισμού που θα δώσουν την επιμήκυνση της περιόδου και τον ποιοτικό τουρισμό. Ναι. Πέτρο, ξέρεις πόσα τσάρτερ, όχι μόνο ότι συγκοινωνιακά, πόσα τσάρτερ από όλο τον κόσμο κατευθύνονται καθημερινά στο Cape Town, για αυτό το λόγο. Ακριβώς. Άρα βλέπεις δηλαδή ότι και εμείς στοχεύουμε και πιστεύω ότι στοχεύουμε σωστά. Μας έχει χαρίσει έτσι η ιστορία, η φύση, όχι μόνο ναυάγια και φυσικό κάλος. Εμείς αυτό, εκτός από την προστασία που κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε, θα στοχεύσουμε στην ανάδειξη και μέσα από αυτά θα έχουμε, πιστεύω, τα πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Πέραν του καταδυτικού τουρισμού, είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τις βασικές υποδομές. Νερό, κάνατε τη μονάδα αυτή αφαλάτωση, που θεωρώ ότι είναι, αν όχι καλύτερη στην Ελλάδα, από τις πρώτες. Άλλα βασικά, ουσιαστικά. Ναι. Συμπληρώνει αυτή τη μονάδα, γιατί με τη μονάδα πραγματικά μας έχει λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
και τώρα με την ένταξη των 3 εκατομμυρίων 200.000 ευρώ στο φιλόδημο η αντικατάσταση όλων των δικτύων, να φανταστείς έχουμε δίκτυα ακόμα από το 50 και από το 60. Κατάλαβα. Οι απώλειες του νερού αγγίζουν το 60%. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τρελά τα νούμερα και αυτή δεν είναι μόνο η ζημιά που έχουμε ως Δήμος, είναι ότι και το κόστος αυτό υποχρεωτικά με βαριά καρδιά, αλλιώς δεν γίνεται, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να το υπομειστεί ο Δήμος. Αν το υπομειστεί ο Δήμος, σε ένα χρόνο έχει χτυπήσει, θα φαλείρει το μαγαζί που λέμε. Το νερό της αφαλάτουσης, Δήμαρχε, πέφτει. Αυτό το νερό της αφαλάτουσης χάνεται. Χάνεται δυστυχώς από τα παλαιωμένα δίκτυα. Κατάλαβα. Και με αυτό το έργο είμαστε έτοιμοι να το δημοπρατήσουμε. Έχει ταχθεί, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα. Αλλάζουμε όλα τα δίκτυα και πιστεύω ακράδαντα ότι με την αποπεράτηση αυτού του έργου θα πάμε σε 50% μείωση του τιμολογίου. Αντιλαμβάνεστε, ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί. Βέβαια. Α, είχατε τέτοιο πρόβλημα με τις ολυνώσεις. Το 50-60. Έχουμε δίκτυα ακόμα 50-60-70. Αμύωτος. Χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού, της σύμβασης. Χρονοδιάγραμμα είναι, έχουμε όλες τις αδειοδοτήσεις, έχουμε την έγκριση, έχουμε τα χρήματα. Ναι. Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι να δημοπρατηθεί. Να δημοπρατηθεί και από το φθινόπωρο να ξεκινήσει το έργο, λες. Να ξεκινήσει το έργο, ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά αποκαιτευτικά, βιολογικούς και τέτοια. Ο βιολογικός είναι ενταγμένος και προχωράει πάρα πολύ καλά. Είναι ενταγμένος στο περιφερειακό στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, με έναν προϋπολογισμό 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σε εξέλιξη το έργο. Εξίσου σημαντικό. Και έχουμε τελειώσει οριστική μελέτη για το λιμάνι της Σπαρτίνης. Μισό λεπτό, Δήμαρχε, ο βιολογικός αποχαιρετιστικό είναι σε εξέλιξη, τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί? Έχουν ολοκληρωθεί, τώρα είμαστε στη φάση, αγοράζουμε, γιατί δυστυχώς ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιοκτησία στην Αλόνισο και κάποια αποδιαθέτει είναι δασική. Τώρα είμαστε στη φάση, αγοράζουμε το οικόπεδο που θα γίνει το εργοστάσιο. Έχει τελειώσει η μελέτη των δικτύων, είναι τελειωμένη. Ευελπιστούμε μέσα στο φθινόπωρο να πάμε και σε αυτό για δημοπράτηση. Μάλιστα. Εξίσου σημαντική πρόοδο. Κανένας χρόνος. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Πιστεύω και εξάμηνο. Και τρίτο μεγάλο έργο, έχουμε το λιμάνι, οριστική μελέτη, Σπαρτίνες, και τώρα, επειδή όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον από το 2011 που είμαι στο Δήμο, δεν υπήρχε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο, κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που να χρηματοδοτούσε λιμενικά έργα. Τώρα όμως, με το νέο πρόγραμμα που βγάζει η Περιφέρεια, που είναι για τις ποράδες πάλι, το όχι, το λεγόμενο, επιτρέπει και χρηματοδοτεί και λιμενικά έργα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για το νησί. Κατάλαβα. Όταν έχει τρία τέτοια έργα, αντιλαμβάνεστε πώς θα δώσει μεγάλη ανάσα. Κατάλαβα. Δεν θέλω να σε κουράσω αυτό το πρωινό, μη είσαι και ταλαιπωρημένος. Δήμαρχε Αλονίσου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να εκπληρωθούν όλα αυτά που μας είπατε. Είναι έργα ζωής για το νησί σας. Ακριβώς, είναι έργα ζωής. Έτσι, καθοδόν προς το αυτό. Δεν ξέρω κανένα οικοδρόμιο αν αυτό διεκδικούσαμε κάπου. Οικοδρόμιο ευτυχώς λειτουργεί στην Αλόγισο με φωτισμό κανονικά. Γιατί δεν κάνει τακτικά και αεροπλοία? Δεν ξέρω. Εμείς το έχουμε δώσει και μάλιστα δεν έχουμε βάλει και καθόλου τέλος, γιατί είναι δωρεάν. Μήπως, και στα ιδιωτικά. Μήπως πρέπει να το τρέξουμε αυτό. Αν και βέβαια για την Αθήνα μιλάμε τώρα, έτσι, για την Αθήνα μόνο. Για την Αθήνα, ναι, για την Αθήνα. Το οικοδρόμιο είναι σε λειτουργία και ακόμα και για νυχτερινή πτήση. Κατάλαβα. Και σε συνδυασμό με το άλλο οικοδρόμιο της Κοπέλου θα μπορούσε να, τουλάχιστον την Αθήνα, να την κάνετε έτσι. Και το υδατοδρόμιο όμως, Γιώργο, έχει αδειοδοτηθεί. Είμαστε έτοιμοι όταν υπάρξει επενδυτής και ξεκινήσει με τα υδροπλάνα. Εμείς έχουμε την άδεια λειτουργίας, είμαστε έτοιμοι. Κατάλαβα. Πεδίων λαμπρών. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη, όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα στον Νέα. Καλημέρα.